Έτοιμη για αντεπίθεση στον κατεχόμενο Νότο εμφανίζεται η Ουκρανία την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις στο Χάρκοβο, όπου 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση. Άλλοι 18 έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία, όταν πύραυλος έπληξε πολυόροφη πολυκατοικία. Οι ρωσικές δυνάμεις πυροκοπούν με αμύωτη ένταση το Χάρκοβο. Όπως μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, εξαόρροφη πολυκατοικία καταστράφηκε από πυραυλική επίθεση, την ώρα που δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας εντάσσεται στα ρωσικά σχέδια προσάρτησης. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί μένονται σε όλη την Ανατολική Ουκρανία. Διασώστες ανασύρουν ζωντανό έναν άντρα από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας στην πόλη Τσασίβ Γιάρ στο Ντονέτσκ. Ενώ συνεχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια μέσα στα χαλάσματα, όπου όπως εκτιμάται πάνω από 20 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι μετά την πολύ νεκρή ρωσική επίθεση. Привет из России, наверное. Первый взрыв произошел, мы выбежали в коридор. Потом во время второго взрыва мы просто прижались к двери. Наверное, там по стеклу бы, если мы прижались бы. Ну и все. Потом выбежали в подвал, третий взрыв уже там встретились. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας σε συνέντευξή του στους Times αποκαλύπτει ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να ανακτήσει την νότια επικράτειά της, συγκεντρώνοντας 1 εκατομμύριο στρατιώτες εξοπλισμένους με σύγχρονα δυτικά όπλα. Η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης καλεί τους αμάχους να εγκαταλείψουν την κατεχόμενη Χερσόνα, προειδοποιώντας ότι επίκειται αντιπίθεση των Ουκρανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, νέα ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Λιθουανίας αναμένεται να πυροδοτήσει η απόφαση του Βίλνιους να επεκτείνει τους περιορισμούς διακίνησης προϊόντων από το έδαφος του προς το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκρατ λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα. Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.